Ελευθερία. Εκεί είναι ο συνάδελφος ο Αυγερινός Χρυσοστόμου. Για να ακούσουμε λοιπόν, άρχισε να μαζεύεται ο κόσμος, έχουν πάρει θέσεις διάφοροι, τι συμβαίνει. Αυγερινέ. Καλό απόγευμα, Γιαννάκη, από το Τάσος Παπαδόπουλος, το Στάδιο Ελευθερία, όπου εδώ γίνονται οι τελευταίες διευθετήσεις από πλευράς των αστυνομικών αρχών, με ισχυρή παρουσία, θα έλεγα, εντός και εκτός του σταδίου, για την ομαλή διεξαγωγή της ανακήρυξης του 8ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ώρα, ως γνωστόν, έχει κλειδώσει για τις 10 το βράδυ, ενώ αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, αφήχθη εδώ στο Στάδιο Ελευθερία και ο αρχηγός της αστυνομίας, ο οποίος επιθεώρησε τα όλα μέτρα. Γίνονται, όπως ανέφερα και πριν, οι τελευταίες διευθετήσεις, ενώ γύρω στις 5-10 περίπου λεπτά, Γιαννάκη, θα γίνει ο έλεγχος του εξοπλισμού μας από την Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου της Αστυνομίας, για να μπορέσουμε να εισέλθουμε εντός του σταδίου και να σου δώσω, αν θες, αργότερα και μια εικόνα εντός του σταδίου για το τι γίνεται. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μας έχουν ενημερώσει, υπάρχουν δύο εξέδρες συν αυτοί που θα ανακηρυχθεί ο πρόεδρος, η μία αφορά τα μέσα ενημέρωσης και η άλλη τους επισήμους. Ο κάθε ένας που θα μπει σε αυτό το στάδιο θα περάσει από εξονυχιστικό έλεγχο, ενώ όπως έχουν γίνει διευθετήσεις στην αριστερή μου μεριά, θα γίνει η άφιξη του νέου Προέδρου και έχει γίνει ένας διάδρομος, ο οποίος και ο Πρόεδρος θα συνοδευτεί από την αστυνομία, έτσι ώστε να εισέλθει με ασφάλεια εντός του σταδίου, όπου θα γίνει η ανακήρυξή του. Όπως ανέφερα και πριν, υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη εδώ στην περιοχή. Κόσμος μέχρι στιγμής δεν έχει μαζευτεί. Είναι πολύ νωρίς για να μαζευτεί ο κόσμος. Αναμένει το αποτέλεσμα. Για να μπορέσουμε και εμείς να δώσουμε οποιαδήποτε περισσότερη ενημέρωση στον κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγερινέ. Θα είμαστε συνέχεια μαζί σε επικοινωνία απόψε. Να πάμε τώρα και στο Λονδίνο, στον Ισάκ Αρυπίδη, να μας δώσει μία εικόνα λοιπόν.